Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, μακαριότατε, αγαπητέ διευθυντή, αγαπητοί προσκεκλημένοι. Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε στη φετινή τελετή αποφύτισης του Πανκυπρίου Γυμνασίου. Τιμόμενοι της βραδιάς είναι οι τελεόφοιτοι μας. Ας τους υποδεχτούμε, χαρίζοντάς τους το πιο θερμό μας χειροκρότημα. Ακολουθεί ευχαριστήρια δέηση για την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς 2022-2023. Της δέησης πρωτοστατεί ο βοηθός διευθυντής Α, χυμανδρίτης Ιωάννης Ιωάννη. Παρακαλώ, ολοιόρθιοι. Πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πασόφους τους αλλής αναδείξας, καταπέψας αυτοίς το πνεύμα το Συνέχεια, διέμενε.
μέριζεν εθνή, ο ύψιστος, ότε του πυρός, τας γλώσσας διένυμε, εις ενότητα πάντας εκάλεσε, και συμφώνος δοξάζομεν το Παναγίον Πνεύμα. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετηρεώμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Γεωργίου. Σπολά ετη δέσποτα. Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετηρεώμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν την ίσο ημών. Του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών, επιπλέον συνεργήσε και κατεποδώσε αυτούς εν πάση. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετηρεώμεθα υπέρ των εν δυσκολίτα αυτοί διδασκόντων και διδασκομένων, των γονέων και κηδεμόνων αυτών, των ευεργετών και δωρητών, των εφόρων και πάντων των συντελούντων εις την κατά Θεόν επίδοση της σχολής, Κυρίου Δεϊθώμε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Χριστέ το φως του αίδιον, η άπειρο σοφία του Πατρός, η πάντων χαρά και αλήθεια, ο πάσα χτίσιν αρήτω σοφία κυβερνών, ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο λάμψας εν το κόσμο το φως το της γνώσεως, ο διδάσκοντας γραφάς, ο εν το ιερό καθεζόμενος και μέσω διδασκάλων και ακούοντα και επενωτώντα αυτούς, ώστε εξίσταστε πάντας επί της συνέσης και της αποκρίσεσης. Ερθέ και επισκίασον το διακτήριον και επιφύτησον επί τους δάσκοντας και δασκομένους την χάρη και των θείων σου φωτισμών. Ο πανσόφους αλήσε να δείξας και δια του Αγίου Πνεύματος δασκάλους αυτούς καταστήσας και δι' αυτόν την οικουμένη εις τη σαγήνη της εκκλησίας σου ελκύσας. Ένδυσον αυτούς όπλα φωτός και κατάβασον αυτούς τα ψυχά στη μελέτη τόσων κρυμάτων. Είναι αδεσείς ακολουθούντες προστάγμαση ή καταντήσουμε εις επίνωσιν της απροσφύτης δόξης και χρηστοί και χρήσιμοι πολίτε αναδειχθώσει. Τους ευεργέτας, δωρητάς, εφόρους και δασκάλους της χωρίς ταύτης πλουσίως άμυψε. Τους γονείς οδήγησον εις το εκτρέφειν τα νεαυτών τέκνα εν της υπαιδεία και νουθεσία. Συγχαίρει δε επί τη επιμελία και επιδόση αυτών. Το ευσεβέσιμον έθνος κράτηνον τη Θεία σου σκέπη. Είναι εν την καλλιεργία και αναπτύξη των γραμμάτων, μεταλαμπαδεύει το φως της αληθούς γνώσεως και της άνωθεν σοφίας και μεγαλύνει το όνομά σου. Πρεσβείες παραχράντοντες ποινής ημών Θεοτόκου και Απαρθένου Μαρίας, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιερχών και Οικουμενικών Δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιάννου του Ξωστόμου και πάντως των Αγίων. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
ακούσε, στημάμαι την παρουσία του, ο Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου, κύριος Γιώργιος. Απόφυτος και αυτός του ιστορικότερου σχολείου του νησιού μας, είναι σήμερα εδώ για να ευλογήσει τα μελλοντικά βήματα των τελειόφυτων μαθητών μας. Τον καλώ στο βήμα για τις δικές του παρενέσεις προς τους τελειόφυτους. Σεβασμιότατε, κύριε Διευθυντά, αγαπητοί γονείς, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μαθητές. Αν η έναρξη μιας σχολικής χρονιάς χαρακτηρίζεται από αισιόδοξη ανατένιση του μέλλοντος και υψηλές προσδοκίες καρποφορίας, η λήξη της σχολικής χρονιάς μας φέρει αντιμέτωπους με τον απολογισμό των όσων ήδη έγιναν. Στρέφουμε λοιπόν απόψε το βλέμμα μας προς τα πίσω. Και δεν πρόκειται για έναν οποιοδήποτε σχολείο και κάποιες προσδοκίες μέτριες. Το Πανκύπριο Γυμνάσιο έχει σημεία αναφοράς ψηλά. Και η πολύχρονη παρουσία του στο παιδευτικό, στα παιδευτικά δρόμενα του τόπου βασίστηκε σε ορθές ιστορικές, εθνικές και θρησκευτικές συνδεταγμένες. Δεν επιτρέπουν στα αυτιά μας να ακούσουν μέτριες ή χαμηλές επιδόσεις. Για τις επιδόσεις δεν αμφιβάλλουμε. Πέραν των επιδόσεων όμως, στους επιμέρους τομείς της γνώσης και της επιστήμης, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την όλη επιτυχημένη προσπάθεια διάπλασης χαρακτήρων που γίνεται στο σχολείο αυτό. Παρακολουθώ διακριτικά την όλη αυτή προσπάθεια που γίνεται. Όχι μόνο γιατί πέρασα 6 χρόνια ως μαθητής και 4 χρόνια ως καθηγητής στο σχολείο αυτό, αλλά και γιατί ένας άλλος λόγος μου το επιβάλλει. Η ίδρυση του σχολείου αυτό έγινε από έναν από τους σπουδαιότερους προκατόχους μου, τον Εθνομάρτυρα Κυπριανών. Η γεωγραφική γειτνίαση του ύστερα προς την Αρχιεπισκοπή και η αφιέρωσή του στην Παστοστική Αγία Τριάδα, νιώθω ότι μου επιβάλλουν επιτακτικά αυτήν την υποχρέωση. Όταν ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός ίδρυε τη σχολή το 1812, έδειχνε έμπραχτα εκείνον που και ο Κοραής διακήρυξε τότε, ότι μόνον η παίδευση είναι η χορηγούσα την ελευθερία, την πνευματική και ηθική, και κατ' επέκταση και την εθνική. Ομολογείται από όλους μας ότι η ελληνική παιδεία υπήρξε και εξακολουθεί να είναι το δραστικότερο όπλο μας εναντίον του εθνικού αποχρωματισμού μας. Τα τελευταία 210 και πλέον χρόνια, το Πανκύπριο Γυμνάσιο έδρασε ένας οφθάλιος λόρος που μας συνδέει με την παράδοση, τη γνώση, την επιστήμη, αλλά και με το εθνικό μας κέντρο. Δεν είναι τυχαίο το ότι οι Βρετανοί θεωρούσαν ότι το σχολείο μας ήταν ο κύριος φορέας συντήρησης και αναπαραγωγής της εθνικής ιδεολογίας, γι' αυτόν και έλαβαν τόσα μέτρα εναντίον του. Απευθυνόμενος απόψε στους μαθητές του Πανκυπρίου Γυμνασίου, θα ήθελα να τους υπενθυμίσω ποιας παράδοσης είναι συνεχιστές και να τους υποδείξω ότι αυτήν την παράδοση θα πρέπει να τη διατηρήσουν και να την επεκτείνουν. Αυτή η παράδοση, η εκπαιδευτική στόχη και η πραγμάτωσή τους συντέλεσαν πριν ακόμα να έχουμε ελεύθερο κράτος, ώστε το Πανκύπριο Γυμνάσιο να γίνει εκκολαπτήριο αγωνιστών της ελευθερίας. Το 1897, το 1912-13, το 1940, μαθητές και απόφοιτοι του αγωνίστηκαν στην Ελλάδα. Το 1955, σειρά μαθητών του θυσιάζονται στον απελευθερωτικό μας αγώνα. Άλλοι μαθητές, απόφοιτοι και καθηγητές του συμμετέχουν σε εκείνον τον αγώνα, καθώς και στην αναχέτηση της Τούρκο-Ανταρσίας και της τουρκικής εισβολής. Μα και στο γενικότερο κοινωνικό τομέα, η προσφορά του σχολείου είναι ανεκτίμητη. Λαμπροί επιστήμονες κάθε ειδικότητας προήλθαν από το σχολείο αυτό.
Όλοι αυτοί με τη δράση και την προσφορά τους καθίστανται παραδείγματα προς μίμηση και για σας, αγαπητοί απόφοιτοι, τελειόφοιτοι. Και σας κράσω γραμμές πάνω στις οποίες οφείλετε να κινηθείτε. Ευχαριστώ εκ μέρους της Εκκλησίας όλους τους εκπαιδευτικούς για το πολυσχητές έργο που αναπτύσσουν και τους κόπους που καταβάλουν. Πέρασα από τις τάξεις τους και μπορώ να εκτιμήσω την προσφορά τους. Συγχαίρω και όλους τους μαθητές, τόσο για την προσπάθεια που κατέβαλαν και τις επιδόσεις τους, όσο και για το μοναδικό προνόμιο που έχουν να φοιτούν στο ιστορικό αυτό σχολείο. Εύχομαι σε όλους, ιδιαίτερα σε όσους αποφοιτούν απόψε, κάθε ευλογή από το Θεό στη νέα τους πορεία. Δεν θα μπορούσαμε παρά να ευχηθούμε μελωδικά στους τελειόφοιτους μας να έχουν μια όμορφη ζωή. Έτσι ακριβώς όπως την έχουν ονειρευτεί. Τραγουδούν η Μαρκίδου Μικαέλα, Γάμα 61, Λένα Μυρίλη, Β 33, Αντωνία Νικολάου, Β 11, η Σεσίλα Κοντζιάν, Β 11. Thank you.
σε πολλές μεταβολές. Άλλαξε μορφή, γέμισε χρώματα και μουσικές, έγινε εξατάξιο, πρότυπο σχολείο, σχολείο STEAM και μουσικό σχολείο. Η φετινή χρονιά λογιάζεται ως η αφετηρία της καινούργιας του ταυτότητας, αλλά και της καινούργιας του πορείας του χρόνου. Ανακαινισμένο και ανανεωμένο, ατενίζει με αισιοδοξία τις προκλήσεις των καιρών, ενώ παράλληλα, πιστό στην ιστορική παρακαταθήκη του ιδρυτή του, οραματίζεται να παραδώσει στην κυπριακή κοινωνία μια νέα γενιά ενεργών και δημοκρατικών πολιτών. Καλώς στο Βήμα, το Διευθυντή του Σχολείου, κ. Λοΐζο Σέπο, για μια σύντομη αποτίμηση της σχολικής χρονιάς 2022-2023, καθώς και για την προσφώνηση των τελειοφύτων. Καλησπέρα σε όλους σας. Μακαριότατε. Κύριε Πρόεδρε και μέλη του Συνδέσμου Γονέων, κύριε και τα μέλη της Σχολικής Εφορίας, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί γονείς, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητά μας παιδιά. Καλωσορίζοντάς σας στην απόψινή τελετή αποφοίτησης, θέλω να υπενθυμίσω ότι σήμερα τιμούμε όλους ανεξαιρέτως τους τελειόφυτους. Δεν τιμούμε μόνο τους άριστους σε επίδοση μαθητές ή μόνο τους βραβευμένους, αλλά όλους τους μαθητές και μαθήτριες. Όλα τα παιδιά που σήμερα περνάνε, στον κόσμο των ενηλίκων. Και αυτό είναι το πρώτο σκαλί προς την ολοκλήρωση. Πραγματοποιώντας ένα σύντομο απολογισμό του φετινού σχολικού μας έργου, αξιολογούμε τα όσα έγιναν με σκοπό την όσο τη δυνατόν μεγαλύτερη πρόοδο των παιδιών, την κατάκτηση της γνώσης και της αρετής και τη δημιουργία των προϋποθέσεων εκείνων που οδηγούν σε έναν αποδοτικότερο μέλλον. Σίγουρα τα σχολικά δρόμενα, το εκπαιδευτικό έργο, τα επιτεύγματα σε επιμέρους τομείς προσφέρονται για αξιολόγηση και περαιτέρω βελτίωση, αλλά κυρίως πρέπει να αντικρίζονται κάτω από την οπτική της προσπάθειας για αναμέτρηση με τις δυσκολίες, τα προβλήματα και τους πολλαπλούς ρόλους που καλείται το σημερινό δημόσιο σχολείο να επιτελέσει, ώστε να καταξιωθεί στα μάτια κυρίως των μαθητών του, των γονιών και της ευρυτέρης κοινωνίας. Ο σημερινός καθηγητής που δέχεται συνεχή επίθεση θα πρέπει να είναι για δεκάδες μαθητές ο παιδαγωγός, αγωγός της γνώσης, ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος, φίλος και γονιός. Δυστυχώς στην κυπριακή κοινωνία συντηρούνται κάποιοι μύθοι για την αποτελεσματικότητα του δημόσιου σχολείου. Θα επιχειρήσω να τους ανατρέψω. Μύθος πρώτος. Ο κυριότερος λόγος που αυξάνονται οι μαθητές των ιδιωτικών σχολείων είναι δίθεν έλλειψη πειθαρχίας που υπάρχει στα δημόσια σχολεία. Δεν είναι η έλλειψη πειθαρχίας το πρόβλημα, αλλά η άγνοια της νομοθεσίας από μαθητές, γονείς, διευθυντές και λοιπούς φορείς της παιδείας και ως εκ τούτου τη μη εφαρμογή της. Μύθος δεύτερος. Οι μαθητές των ιδιωτικών σχολείων δεν κάνουν φροντιστήριο. Μεγάλος μύθος. Πρόσφατα, στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι το 85% των μαθητών που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία καταφεύγουν σε φροντιστήρια με το ποσοστό να αναμένεται να αυξηθεί στο 100% μέσα στα επόμενα χρόνια. Μύθος τρίτος. Τα φροντιστήρια βελτιώνουν την επίδοση. Όχι μόνο δεν βελτιώνουν ουσιαστικά την επίδοση, αλλά σκοτώνουν την πρωτοβουλία και την καινοτομία τόσο του εκπαιδευτικού όσο και του μαθητή. Απλά δίνουν έτοιμες λύσεις και δείχνουν έναν εύκολο δρόμο προς υψηλό βαθμολογικό αποτέλεσμα. Οι καθηγητές του δημόσιου σχολείου δεν αρνούνται την βοήθεια και στήριξη σε κανέναν μαθητή. Είναι ωστόσο και ευθύνη των μαθητών να ζητήσουν βοήθεια όταν νιώθουν ότι την χρειάζονται. Το λιγότερο που ζητούμε από τους μαθητές μας είναι η συνέπεια, την έγκαιρη προσέλευση στην τάξη, τη συστηματική διεκπεραίωση της κατοίκων εργασία και την πλήρη φοιτησή τους. Η σχολική χρονιά 2022-2023 ήταν ιδιαίτερα παραγωγική για τους μαθητές του Πανκυπρίου Γυμνασίου. Οι μαθητές μας δραστηριοποιήθηκαν σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, λαμβάνοντας μέρος σε διάφορους διαγωνισμούς, σε μουσικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές εκδηλώσεις, ασχολήθηκαν με τοιχογραφίες συμβάλλοντας στην διακόσμηση του σχολικού χώρου, συμμετείχαν σε ράνους και σε μοδοσία. Πρόσφεραν εθελοντική εργασία, οργάνωσαν φιλανθρωπικά μπαζαράκια. Φέτος,
κλείνουν 2 χρόνια λειτουργίας του Πανκυπρίου ως εξαντάξιο σχολείο με την εισαγωγή του καινοτόμου προγράμματος STEAM. Για όσους δεν γνωρίζουν το STEAM, είναι το ακρόνιμο, τα αρχικά Science, Technology, Engineer, Mathematics, Arts. Είναι επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και τέχνη. Αυτό σημαίνει ότι από το Πανκύπριο Γυμνάσιο θα παίρνουν απολυτήριο οι μαθητές της Γάμμα Λυκείου, της έκτης τάξης, και όχι της Γάμμα Γυμνασίου. Η Σεβέρος Βιβλιοθήκη έχει ανακαινιστεί και στελεχωθεί με 3 βιβλιοθηκονόμους με σκοπό από τη νέα σχολική χρονιά να λειτουργεί το απόγευμα, τις καθημερινές και τα πρωινά του Σαββάτου και Κυριακής και ως δανειστική δημόσια βιβλιοθήκη. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει και τη δημιουργία παιδικής βιβλιοθήκης. Να σημειωθεί πως ήδη λειτουργεί ως κέντρο κλασικών σπουδών και ελληνικής γλώσσας. Το Πανκύπριο Γυμνάσιο έχει συμπεριληφθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας στην Αυτιχτιονία Ιστορικών Ελληνόφωνων Σχολείων ανά το Παγκόσμιο. Επίσης, το σπίτι της Πέωνος θα φιλοξενεί το Αρχείο του Κύπρου Χρυσάντη. Γι' αυτόν τον λόγο ευχαριστούμε πολύ την οικογένεια Κύπρου Χρυσάντη και μάλιστα τον συμμαθητή μου, τον κύριο Πάνο Χρυσάντη. Στον διάδρομο της Τσέργας Θεοδότου, μαζί με την έκθεση του Ποντιακού Ελληνισμού, θα χτίζονται και 40 πίνακες με θέμα των αρχαίων ελληνικών κόσμων, δωρεάν της οικογένειας Μιχαλάκη και Λουκίας Ζαμπέλ. Επιπλέον έχει προκηρυχθεί και κατακυρωθεί διαγωνισμός για την αναβάθμιση των αθλητικών χώρων του Λυκείου, που προβλέπει τη δημιουργία κλειστού αθλητικού κέντρου και τη μετατροπή της υπάρχουσας αίθουσας αθλοπαιδιών σε εστιατόριο αίθουσα αναψυχής με προϋπολογισμό γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης προβλέπεται να λειτουργήσει την επόμενη χρονιά και το Κέντρο Διαδραστικής Εκπαίδευσης Virtual Reality, Augmented Reality, στον χώρο του Πουρούλιου με προϋπολογισμό γύρω στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Βέβαια, βοηθάει πολύ στην υλοποίηση του πολυσχεδούς αυτού προγράμματος αναβάθμισης του Πανκυπρίου, τότε και ο πρόεδρος της σχολικής εφορίας είναι αποφυτός. Γι' αυτόν ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Νίκο Μεγάλο. Το Πανκύπριο Γυμνάσιο, εξ όσο γνωρίζω, είναι το πιο εξοπλισμένο σχολείο σε εποπτικά μέσα. Διαθέτει ήδη 5 διαδραστικές τηλεοράσεις που αναμένεται το Σεπτέμβριο να γίνουν 7. Αυτό οφείλεται στη στήριξη και στην αγάπη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου του Δευτέρου και του νυν Αρχιεπισκόπου κυρίου Γεώργη, για τον οποίο θα πρέπει να αναφερθεί πως είναι και ο ίδιος απόφοιτος μαθητής του Πανκυπρίου Γυμνασίου, ενώ υπηρέτησε στο σχολείο και ως εκπαιδευτικός του Πανκυπρίου. Μακαριότατε, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστούμε. Απλώς για να ξέρετε, αυτή είναι η διαδραστική τηλεόραση. Αυτή είναι τηλεόραση, έξυπνη τηλεόραση. Απλά να φέρω. Και δεν είναι φτηνή, είναι γύρω στις 4.000 με 5.000 ευρώ η κάθε μία. Να το ξέρετε γι' αυτό. Μέχρι το Σεπτέμβριο αναμένεται να προκηρυχθούν ειδικά για τους αποφύτους του Πανκυπρίου Γυμνασίου 2-3 υποτροφίες του Ιδρύματος Δημητράκη και Βρούλας Δημητριάδη. Θα πρέπει να σημειωθεί πως τα κεφάλαια των δωρεών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τα οποία διαχειρίζεται η Ιεράρχη Επισκοπή, δίνει καταθετικών επιτόκιων 3%, με σκοπό πάντοτε να υπάρχει το κεφάλαιο για να δίνονται υποτροφίες. Τα αποτελέσματα της ΓΑΜΜΑ τάξης δείχνουν την επάρκεια των διδασκόντων και τις δυνατότητες των μαθητών. Αυτό αποδεικνύει πως το δημόσιο σχολείο δεν στερεί τίποτα στον επιμελή μαθητή. Απέναντίας στο δημόσιο σχολείο δίνει πολύ περισσότερες επιλογές. Βέβαια, χρειάζονται αλλαγές, όπως κατάργηση της στασιμότητας. Με αυτόν τον τρόπο θα αυξηθούν μέχρι και 50 ημέρες διδασκαλίας. Επιπλέον θα πρέπει να δίνεται σε κάθε μαθητή το δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας με γραφή εξέταση τον Οκτώβριο με την καταβολή κάποιου τέλους. Δημιουργία τράπεζα θεμάτων. Κατάργηση της ποσόστασης στη βαθμολόγηση. Τα μη εξεταζόμενα μαθήματα να γίνονται ως εργαστήρια που θα οδηγούν στην εκπόνηση ομαδικών ερευνητικών εργασιών, project.
Η τελική εξέταση του πρώτου τετραμήνου θα είναι διαγώνισμα που θα περιλαμβάνει 2-3 ερωτήσεις από την Τράπεζα Θεμάτων για στατιστική ανάλυση. Η ύλη της γραπτής εξέτασης έτους να είναι η διδακτήσα ύλη του δευτέρου τετραμήνου. Κύριε Μάρκου, αν η πρόταση είναι πάνω στο 60% θα δημιουργηθεί πρόβλημα και συζητήσεις καφενείου κάθε χρόνο. Μετατροπή όλων των σχολείων σε εξατάξια σχολεία. Ανέγερση 2 τεχνικών σχολών σε κάθε επαρχία. Καθιέρωση 9 περιόδων των 45 λεπτών και για τις 5 μέρες. Ώστε να μπορεί το παιδί η ώρα 3:30-4 να φεύγει από το σχολείο διαβασμένο, χωρίς να χρειάζεται να πηγαίνει σπίτι να διαβάζει. Να κάνει οτιδήποτε θέλει. Κατάργηση των προγραμμάτων στήριξη στο πρωινό χρόνο. Το κόστος της κάθε διδακτικής περίοδου, αυτό είναι για όλους, δεν είναι μόνο για τη στήριξη, είτε είναι κανονικό σχολείο, είτε είναι γύρω στις 3.000 ευρώ. Κάμετε την πράξη και θα καταλάβετε. Έχει σχολείο που έχει 150 μόνο περίοδου στήριξη. 150 επί 3.000. Κατάργηση των απαλλαγών από συγκεκριμένα μαθήματα. Επιλογή κατευθύνσεων από την πρώτη ηλικίου. Επανάληψη φοιτησης όταν χρειάζεται στην πρώτη και στην έκτη δημοτικού. Στελέχωση κάθε σχολείο με ψυχολόγο, παιδονόμο και νοσοκόμο. Τα παιδιά χρειάζονται και συναισθηματική στήριξη. Απαλλαγή των βοηθών διευθυντών από καθήκοντα που αφορούν πειθαρχικά και παρουσίες απουσίες μαθητών. Το 80% του χρόνου των βοηθών διευθυντών ασχολούνται με απουσίες, παρουσίες και ευαισθητολή για αυτά τα πράγματα. Δεν είναι δουλειά δική του. Δηλαδή έχουμε πρόβλημα εκεί πέρα. Το Παγκύπριο Γυμνάσιο να γίνει πρότυπο σχολείο με εστίαση στην κατεύθυνση μουσικών σπουδών, κλασικών σπουδών, όπου θα διδάσκονται και η φιλοσοφία, κοινωνιολογία και λογική, και των θετικών επιστημών με την υποκατηγορία ηλεκτρολογία, ηλεκτρονικά, υπολογιστών, δίκτυα. Με τη λειτουργία του διοικητικού δικαστηρίου, ο θεσμός του της Επιτρόπου των Δικαιωμάτων του Παιδιού και Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα πρέπει να καταργηθούν. Το εγώ αποφασίζω και ότι εγώ είμαι το κράτος πέθανε με τον Λουδοβίκο τον 18ο αιώνα. Μια σχολή πανεπιστήμιο που να δίνει ψυχείο στο common sense, κοινή λογική. Στην Κύπρο θέλουμε ένα ψυχείο της κοινής λογικής. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς όλους τους συνεργάτες μου, βοηθούς διευθυντές, αλφα βοηθούς διευθυντές και καθηγητές. Ευχαριστώ επίσης τον πρόεδρο, τα μέλη και το γραμματικό προσωπικό της σχολικής εφορίας για την εξαίρετη συνεργασία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και το σύνολο γονείων που ήταν πάντοτε υποστηρικτικός του έργου και στους στόχους που έθεσα ως διευθυντής του σχολείου. Τέλος, δεν μπορώ να μην αναφερθώ για στη σημαντική συμβολή του γραμματιακού προσωπικού και για τους επιμελητές καθαριότητας και γι' αυτό τις ευχαριστώ. Και τώρα, αγαπητοί τελειόφοιτοι, ο λόγος προς εσάς. Σήμερα αρχίζει ένας νέος κύκλος για σας, ο κύκλος της ενήλικης ζωής σας. Ξεκινήστε το ταξίδι για την δική σας ηθάκη, ο καθένας και κάθε μια ξεχωριστά, κρατώντας μέσα σας τα ψηλά πρότυπα που σας κλειδώνησε το σχολείο σας. Ειλικρινής, με αγάπη και κατανόηση για τον συνάνθρωπο, με πίστη και αφοσίωση στην πατρίδα, με τιμιότητα, εντιμότητα, ελληνικό φρόνημα, ελληνική συνείδηση. Να έχετε στις καρδιές σας την ελληνική σημαία, το σύμβολο που ενώνει τον απανταχού ελληνισμό και μας θυμίζει πόσο όμορφη είναι η πατρίδα. Όπως λέει και ο ποιητής μας Κώστας Μόντης, είναι όμορφη ρε παιδιά, πώς να το κάνουμε. Για την αξία της συλλογικής δουλειάς στο όνομα της πατρίδας και του έθνους, μιλά στα απομνημονεύματά του και ο στρατηγός Μακρυγιάννης, διδάσκοντάς μας ένα αυθεντικό μάθημα πολιτικής αγωγής. Σας μεταφέρω αυτούσια τα λόγια. Ότι τούτη την πατρίδα την έχουμε όλοι μαζί, και σοφοί και αμαθείς, και πλούσιοι και φτωχοί, και πολιτικοί και στρατιωτικοί, και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι. Όσοι αγωνιστήκαμε, αναλόγως ο καθήγης, έχουμε να ζήσουμε εδώ. Το λοιπόν, δουλέψαμε όλοι μαζί,
να τη φυλάμε και όλοι μαζί και να μην λέγει ούτε ο δυνατός εγώ, ούτε ο αδύνατος. Ξέρετε πότε να λέει ο καθής εγώ, όταν αγωνιστεί μόνος του και φτιάσει ή χαλάσει να λέει εγώ. Όταν όμως αγωνίζονται πολλοί και φτιάνουν, τότε να λέμε εμείς. Είμαστε στο εμείς και όχι στο εγώ. Και στο εξής να μάθουμε γνώση, αν θέλουμε να φτιάσουμε χωριό να ζήσουμε όλοι μαζί. Έγραψα γυμνή την αλήθεια, να ειδούν όλοι οι Έλληνες να αγωνίζονται για την πατρίδα τους, για τη θρησκεία τους. Να ειδούν και τα παιδιά μου και να λένε, έχουμε αγώνες πατρικούς, έχουμε θυσίες, αν είναι αγώνες και θυσίες. Και να μπαίνουμε σε φιλοτιμία και να εργάζονται στο καλό της πατρίδας τους, της θρησκείας τους και της κοινωνίας. Ό,τι θα είναι καλά δικά τους. Όχι όμως να φαντάζονται για τα καταρθώματα τα πατρικά, όχι να πορνεύουν την αρετή και να καταπατούν τον νόμο και να έχουν την επιρροή για ικανότητα. Μια αφορμή τα λόγια αυτά του Μακρυγιάννη, ο νομπελίστας Γιώργος Σεφέρης εξαίρει την αξία των γραμμάτων, διακρίνοντας την ουσιαστική από την κύφτηλη παιδεία. Τα γράμματα είναι από τις πιο ευγενικές ασκήσεις και από τους πιο υψηλούς όθους του ανθρώπου. Η παιδεία είναι ο κυβερνήτης του βίου και επειδή οι αρχές αυτές είναι αληθινές, πρέπει να μην ξεχνάμε πως υπάρχει μια καλή παιδεία, εκείνη που ελευθερώνει και βοηθά τον άνθρωπο να ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον εαυτό του, και μια κακή παιδεία, εκείνη που διαστρέφει και αποστεγνώνει και είναι μια βιομηχανία που παράγει τους ψευτομορφωμένους και τους νεόπλουτους της μάθησης που έχουν την ίδια κύφτηλη ευγένεια με τους νεόπλουτους του χρήματος. Στόχος μας λοιπόν είναι να γίνετε άνθρωποι. Άνθρωποι καλλιεργημένοι με αληθινή παιδεία ουσίας και αξιών και όχι ψευτομορφωμένοι όπως η περίπτωση της κυρίας που μετά τους 4 βαθμούς που έδωσε η Ελλάδα στην Κύπρο δήλωσε πως είναι καιρός, με χαρά, να απολαχτιστούμε από την Ελλάδα. Ίσως να άκουγε τους πιξ-λαξ και παρασύρθηκε από ενθουσιασμό. Να θυμάστε, παιδιά, γνωρίζετε, πιξ-λαξ είναι ελληνική λέξη, αυτές ελληνικές λέξεις, το πιξ είναι η πυγμή, το λαξ είναι το λάχτισμα. Να θυμάστε, παιδιά, πως δεν έχετε χρέος μόνο απέναντι στον εαυτό σας. Έχετε χρέος απέναντι στη σκλαβωμένη σας πατρίδα και στους γονείς σας. Να τιμάτε τους γονείς σας και να αγωνίζεστε για την πατρίδα σας. Φανείτε αντάξει της εμπιστοσύνης και των προσδοκιών των γονιών και των καθηγητών σας και εργαστείτε κι εσείς για να γίνει ο κόσμος λίγο καλύτερο. Εμείς οι καθηγητές σας θα σας παρακολουθούμε και θα σας καμαρώνουμε. Στο καλό, παιδιά, και ο Θεός μαζί σας. Ακολουθεί αντιφώνηση από την πρωτεύουσα σατριόφιτη μαθήτρια του τμήματος ΓΑΜΑ 31, Στέφανη Καραλάμου. Μακαριότατε, αξιότιμε κύριε Διευθυντή, αγαπητοί καθηγητές, καθηγήτριες, γονείς, κύριοι και κυρίες, αγαπημένοι μου συμμαθητές. Αρχικά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω σήμερα σε μια τόσο ξεχωριστή ημέρα για μας. Σήμερα που ολοκληρώνεται ένας κύκλος 12 ολόκληρων χρόνων που σηματοδοτείται το τέλος της μαθητικής μας ζωής και ταυτόχρονα αρχίζει ένας καινούριος με περισσότερες προκλήσεις και ευκαιρίες για δημιουργία. Γι' αυτό τα συναισθήματά μου είναι ανάμεικτα. Δεν ξέρω ποιο από αυτά υπερισχύει αυτή τη στιγμή. Η χαρά, η ευχαρίστηση που επιτέλους τελείωσε μια τόσο πιεστική χρονιά ή η λύπη και η αγωνία που ένα υπέροχο ταξίδι φτάνει στο τέλος του, χωρίς ακόμη να είναι ξεκάθαρο τι θα προκύψει αργότερα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα ξεχάσω ποτέ τις αμετρητές εμπειρίες που ζήσαμε μαζί, παρά τους περιορισμούς που μας επέβαλε η πανδημία. Μπροστά στις οθόνες και πίσω από τις μάσκες, εμείς πάντα βρίσκαμε τον τρόπο να ξεφύγουμε από την τραγική πραγματικότητα. Κατά τη χρονιά αυτή,
Περάσαμε δυσκολίες, απώλειες, τετράμινα, συνεχή πίεση της τρίτης λυκείου, άγχος εάν θα ανταπεξέλθουμε, ωστόσο βιώσαμε την κάθε στιγμή που περνούσε ως ανεπανάληπτη. Δεν μπορώ να το πιστέψω πόσο νωρίς ήρθε η στιγμή που δεν θα ξανακαθίσουμε στα ίδια θρανία. Είμαι βέβαιη όμως ότι δεν θα χάσουμε επαφή, ή έστω και αν απομακρυνθούμε, οι αναμνήσεις που κουβαλάμε από αυτό το σχολείο θα μας συνδέουν για πάντα. Ήταν μια πορεία γεμάτη όμορφες εμπειρίες, πλούσιες ευκαιρίες, πολλές αποτυχίες ενδεχομένως και αποτυχίες. Είμαστε ευγνώμονες και περήφανοι για όλα αυτά που ζήσαμε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, ένα σχολείο γεμάτο παράδοση και ιστορία. Το ταξίδι αυτό δεν θα κυλούσε ομαλά, ούτε θα καταφέρναμε να πετύχουμε τους στόχους μας χωρίς την βοήθεια του διευθυντή, των καθηγητών και των γονιών μας που στάθηκαν δίπλα μας. Σας ευχαριστώ όλους και τον καθένα ξεχωριστά. Αγαπητέ κύριε Σέπο, όταν σας χρειαζόμασταν για κάτι, ποτέ δεν πήγαμε στον κόπο να έρθουμε στο γραφείο σας. Μιας και σας εντοπίζαμε ακολουθώντας τον ήχο της φωνής σας, είτε στους διαδρόμους να φωνάζετε κυρίως στους αξίριστους μαθητές, είτε στην αυλή να φροντίζετε με τόση αγάπη τους κήπους του σχολείου μας. Σίγουρα σημαδέψατε το Παγκύπριο με το δικό σας ξεχωριστό τρόπο. Αγαπημένοι μου καθηγητές και γονείς, σας ευχαριστούμε για την υπομονή που κάνατε τόσα χρόνια. Ήσασταν πραγματικοί συμπαραστάτες και καθοδηγητές, ειδικότερα αυτή την περίοδο που σας χρειαζόμασταν ακόμη περισσότερο. Αγαπημένοι μου φίλοι, φτάνοντας στο τέλος της σημερινής βραδιάς, νιώθω βαθιά συγκινημένη που θα χωρίσουν οι δρόμοι μας. Αλλά να θυμάστε πως τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε ένα νέο ταξίδι, έχοντας την δύναμη να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο στο δρόμο μας. Να δούμε τον κόσμο με μια άλλη ματιά και να συνειδητοποιήσουμε πως η αποφύτισή μας απέδειξε πόσο ικανοί είμαστε να πετύχουμε τους στόχους μας, έχοντας τα απαραίτητα εφόδια να αντικρίσουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Δεν πρέπει λοιπόν να στεναχωρηθούμε που έφτασε η στιγμή να συνεχίσει ο καθένας στο δικό του μονοπάτι, αλλά να διατηρήσουμε το χαμόγελό μας, επειδή όλα αυτά που ζήσαμε για να φτάσουμε μέχρι εδώ, τα ζήσαμε μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ. Εκφράζοντας όλους τους τελεόφυτους συμμαθητές μας, καλούμε τον διευθυντή μας, κύριο Σέπο, να παραλάβει αυτή την αυτοδέσμη ως ελάχιστο δείγμα αγάπης για την προσφορά του στο Παγκύπριο Γυμνάσιο. Το 70-76 από το 2023 μαζί με τα παιδιά. Και έτσι σαν το νερό κύλησαν τα μαθητικά σας χρόνια. Τα χρόνια τα πιο όμορφα, τα πιο ξέχαστα. Όμως δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή. Ο καθένας από εσάς είναι μια αυτόνομη, ξεχωριστή προσωπικότητα. Σε έναν κόσμο που αλλάζει, όσο και αν σας τρομάζει, εσείς να προχωράτε με το δικό σας τρόπο. My Way ακούμε στη συνέχεια, στο τραγούδι ο Σταύρος Σταυρινίδης του ΓΑΜΑ 61.
Αριστευσάντων μαθητών σχολικής χρονιάς 2022-2023, καθώς και για την ανάγνωση των ονομάτων των αριστευσάντων μαθητών της Τρίτης Λυκείου. Άριστη σχολικής χρονιάς 2022-2023. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, η περιλειτουργία στο Δημοσίο Σχολείο, μέσης εκπαιδεύσεως κανονισμοί, ο Καθηγητικός Σύλλογος με την υπαριθμό 16/8/2023 πράξη του, αποφάσισε ως ακολούθως. Χαραλάμπου Στέφανη Δέσποινα, 19,7. Παπασοφρονίου Αγγελική, 19,636. Παλούσικου Παρθένα Μαρία, 19,6. Σαλονική Λουκαλιρόη, 19,454. Μιχαήλ Σόλωνας, 19,3. Ζαχαρία Γρηγόρης, 19,2. Χαραλάμπους Ιωάννης, 19,2. Αγαπίου Αθηνά, 19,2. Γεωργίου Πένι, 19,2. Σουραϊλίδη Ναταλία, 19,2. Χατζημαύρος Ιωάννης, 19,111. Αβραμίδου Μαρία, 19,09. Κουσμάνοβα Σοφία, 19. Πέτρου Στέφανη, 18,9. Μάρκου Γεώργιος, 18,8. Ερωτοκρήτου Θωμάς, 18,7. Κωνσταντίνου Ερνέστος Ορέστης,
18,6. Σουλιώτης Τέργιος, 18,5. Και Ιακώβου Μαρίλια, 18,5. Επίδοση βραβείων στους μαθητές τους Αρίστους του Παγκυπρίου Γυμνασίου. Το ιστορικό των βραβείων είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του σχολείου. Παρακαλώ τους μαθητές που θα ακούσουν τα ονόματά τους να ανεβαίνουν στο βήμα, όπως επίσης θερμή παράκληση στην αυτού μακαριότητα να απονείμει, όπως απονείμει τα βραβεία στους μαθητές. Απονέμεται στη μαθήτρια που συνεκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία, την τελειόφυτο πρωτεύουσα μαθήτρια του Παγκυπρίου Γυμνασίου Χαραλάμπου Στέφανη του ΓΑΜΑ 31. Στη μαθήτρια απονέμονται τα πιο κάτω βραβεία. Βραβείο Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους, Βαρναβίδιο Βραβείο, Βραβείο Κυπρή Χατζησάβα, Βραβείο Ευθυμίου Χατζιπέτρου, Σιμοπούλιο Βραβείο, Κυπρίδημο Βραβείο, Βραβείο Επιμελίας και Ήθους εις Μνήμην Ελευθερίου Μιχαήλ και Γεωργίας Μανδριώτη, Βραβείο Πατήχη, Βραβείο Αποφύτων 1952, Βραβείο Δώρας Καρατζά, Βραβείο Βεατρίκη Σκέτου, Παγκράτιων Βραβείων και Βραβείων Αναστασίου Γαβριηλίδη. Στην μαθήτρια Σαλονικίδου Καλλιρόη του τμήματος ΓΑΜΑ 61, απονέμονται τα πιο κάτω βραβεία. Βραβείο Βάσου Λυσαρίδη. Πνευματικό πένταφλο Θάσου και Έθας Τσιρκώτη, Βραβείο Κυπριακής Ιστορίας Βάσου Παπαφιλίππου, Βραβείο εις Μνήμην Γεωργίου και Μαρίας Κωνσταντινίδη, Ιακωβίδιο Βραβείο Ιστορίας, Βραβείο Διονύση Κυριακίδη, Βραβείο Αγισιλάου και Ελένης Βορεάδη, Νεοπτολέμιο Βραβείο, Επιβράβευσης Διομήδη Γεωργιάδης Μνήμην των Γονέων Αυτού Χρυσοστόμου και Θεοδόρας, Βραβείο Στυλιανού Χατζιονά Νέων Ελληνικών και Ιστορίας, Βραβείο Δημητρίου Σταύρου, Βραβείο Συνδέσμου Υποτρόφων Ιδρύματος ΑΓ Λεβέντη εις Μνήμην Κωνσταντίνου Λεβέντη και Βραβείο Συνδέσμου Ελλήνων Φιλολόγων Κύπρου Στασίνος. Στον μαθητή Δημήτριο Θεοτόκη Νάτσιο του τμήματος ΓΑΜΜΑ 31. Βραβεία. Βραβείο Αρχιεπισκόπου Κύπρου, Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, εκ 500 ευρώ. Βραβείο Ομοσπονδίας Συνδέσμου Γονέων Επαρχίας Λευκωσίας, Βραβείο Λιτούς Ιωαννίδου, Βραβείο Γαϊτάνου Νίνου Κούτα εις Μνήμην Δώρου Παπαδοπούλου. Και στον μαθητή Χατζημά Μαύρον Ιωάννη του ΓΑΜΜΑ 32. Απονέμονται τα πιο κάτω βραβεία. Βραβείο του Ελίου Χατζάντονα. Πνευματικό πένταθλο Θάσου και Έθας Τσιρκώτη. Κυπρίδημο βραβείο, Κυπριδήμιο βραβείο. Βαρναβίδιο βραβείο. Λεωνάκιο βραβείο. Και Παγκράτιο βραβείο. Ευχαριστούμε τη μακαριότητα του. Και ακολουθούν, παρακαλώ, οι μαθητές να έρχονται πάνω στο βήμα για να πάρουν τα επόμενα βραβεία. Φωτογραφία με όλα τα παιδιά. Θα είναι καλό μια μυστική φωτογραφία με τα παιδιά. Χάρη. Και εσύ. Μια μυστική φωτογραφία με όλα τα παιδιά. Δεν χρειάζομαι εγώ. Μακαριότητα με τα παιδιά. Να δεν τις πάνω να βγάλει μια φωτογραφία. Εγώ δεν χρειάζομαι. Τα παιδιά με τον μακαριότητα του. Ευχαριστώ.
Παρακαλώ τους μαθητές που θα ακούν τα ονόματά τους να ανεβαίνουν επίσης στο βήμα και τον έντιμο κύριο Διευθυντή να απονείμει τα επόμενα βραβεία στους μαθητές. Αβραμίδου Μαρία του ΓΑΜΑ 41. Βραβείο Τάκη και Σοφία Σιδέρη. Βραβείο Πολιτικής Οικονομίας. Ο κύριος Διευθυντής, παρακαλώ. Αγαπείο Αθηνά του τμήματος ΓΑΜΑ 41. Βραβείων Πολιτικής Οικονομίας. Κωνσταντινίδιο Βραβείο και Βραβείο Συνδέσμου Υποτρόφων Ιδρύματος ΑΓΑΜΑ Λεβέντη. Γεωργιάδου Αναστασία του τμήματος ΓΑΜΑ 32. Φωτιάδιο Βραβείο. Γεωργίου Πένη του τμήματος ΓΑΜΑ 41. Βραβείο Πολιτικής Οικονομίας. Βραβείο Λογιστικής. Κωνσταντινίδιο Βραβείο. Βραβείο Εθνομάρτυρος Κυπριανού Αρχιεπισκόπου Κύπρου της Ιεράς Μονής Μαχαιρά και Βραβείο Χρή Πατήχη. Μιχαήλ Σόλωνας του τμήματος ΓΑΜΑ 32. Κυπριδήμιο Βραβείο. Βαρναβίδιο Βραβείο και Παγκράτιο Βραβείο, ο Μιχαήλ Σόλωνας. Η μαθήτρια Κολοκάση Μαρία του τμήματος ΓΑΜΑ 61. Να πάρει το βραβείο Αγισιλάου και Ελένης Βορεάδη. Ο μαθητής Λεπτού Παύλος του τμήματος ΓΑΜΑ 61. Βραβείο Ιερού Ναού Παναγίας Πανδρομένης. Η μαθήτρια Παπασοφρονίου Αγγελική του τμήματος ΓΑΜΑ 61. Βραβείο Κυμελίας και Ήθους Ιδνήμιν Ελευθερίου Μιχαήλ και Γεωργίας Μανδριώτη. Βραβείο Αποφύτων Παγκυπρίου Γυμνασίου έτους 1952 και Βραβείο Αντωνίου Πίκα. Η μαθήτρια Πέτρου Στέφανη του τμήματος ΓΑΜΑ 61. Βραβείο Ιουλίας Μορετάδη. Βραβείο Λάμπη ΓΑΜΑ Κωνσταντινίδη. Βραβείο Αγισιλάου και Ελένης Βορεάδη. Και Βραβείο Συνδέσμου Ελλήνων Φιλολόγων Κύπρου Στασίνος. Η μαθήτρια Χριστοδούλου Μελάνθη του τμήματος ΓΑΜΑ 31. Το Βραβείο Αναστασίου Γαβριλίδη. Μαθήτρια Ιακώβου Μαρίλια του ΓΑΜΑ 41. Λαμβάνει το βραβείο, το Κωνσταντινίδιο βραβείο. Ο μαθητής Μίκροβας Δημήτριος του ΓΑΜΑ 61. Το βραβείο τέχνης Μέρης Τρίτωνος Τορνοίδη. Ο μαθητής Καλαϊντζής Παναγιώτης του τμήματος ΓΑΜΑ 31, το βραβείο Ευρυδίκης Ευρωμιάδη. Και η μαθήτρια Σουραϊλίδη Ναταλία του τμήματος ΓΑΜΑ 52, το Ανδρονίκιο βραβείο. Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές. Συγχαρητήρια βέβαια και επιβράβευση θα πρέπει να δοθεί σε όλα τα παιδιά που βοήθησαν στη μεταφορά των 88.000 τόμων των βιβλίων της Σεβερίου Βιβλιοθήκης.
μας επαφή, να κατεβούν κάτι ως μερικά το και να κατεβούν. Κάνε λίγο πιο κοντά. Έλα και εσύ μικρό βαμβούλα, μην κάτω κατεβα κάτω μικρό βαμβούλα. Έλα εσύ να κατεβούν από το τσίγκρο, έτσι να αριστήσουμε, έτσι μας λέει ο κύριος. Α, και εσύ εδώ πέρα. Είμαστε εντάξει. Έλα και εσύ πέρα. Αν μπράβο. Τώρα είμαστε εντάξει. Εντάξει, είμαστε εντάξει. Ωραία. Εντάξει, Γάβη. Ωραία. Μπράβο. Μικρόκοσμος της κοινωνίας. Στους χώρους του συντονίζονται οι καρδιές τόσων πολλών και διαφορετικών ανθρώπων. Εδώ βλέπονται τα όνειρα, οι ελπίδες, οι απογοητεύσεις, οι χαρές και οι λύπες τους. Ο μεγάλος Μάνος Χατζηδάκης είχε κάποτε πει: «Τους ανθρώπους που έχουν φύγει, αλλά παραμένουν ζωντανοί, τους έχουμε καθημερινά τοποθετημένους μέσα μας και τους κουβαλάμε σε ολόκληρα μας τη ζωή». Αυτή είναι η περίπτωση της μαέστρου Αγγελίνας Νικολαίδου που έφυγε νωρίς για τις άδειες στα νερά, αφήνοντας πίσω της τη δροσιά της, το χαμόγελό της, τη ζωντανή της μνήμη. Αφιερωμένο στη μνήμη της στο τραγούδι που ακολουθεί, Άρισε Καλάβια, το τραγούδι της Αρήνου, από φωνητικό σύνολο τελειόφυτο με αυτό του σχολείου μας. Thank you.
ακολουθεί επίδεση των απολυτηρίων στους τελειόφυτους από τον διευθυντή κ. Λουίζο Σέμπο. Παρακαλούνται οι μαθητές να επιστρέψουν στη θέση τους και να παραμείνουν σε αυτή μέχρι την ολοκλήρωση της τελετής. Τα ονόματα των τελειόφυτων διαβάζουν οι οικοί βοηθοί διευθυντές των θεμάτων για την ακόλουθη σειρά. Μαρία Χριστοδούλου Γάμα 31, Μαρία Χριστοδούλου Γάμα 32, Στέλλα Λάντσια Γάμα 41, Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Ιωάννου Γάμα 51, Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Ιωάννου Γάμα 52 και Έλληνα Λοϊζίδου Γάμα 61. Γάμα 31. Αλεξάνδρου Εθνά. Ανδρέα Νικολίνα. Κουτράν Μόνικα. Ροδοκρίνη Θωμάς. Αβραάμ Νεόπιτος.
Αθανασιάδης Γεώργιος. Αράτς Μέι. Γενιάν Νικόλας. Ιωάννου Σοκράτης. Κωνσταντίνου Λυδιάκος. Παραθέτης Δήμος. Σουραϊλίδη Ναταλία. Χρυσοστόμου Βικτόρια και Χρυσοστόμου Κυπριάννα. Γάμα 61. Γεωργίου Ελένιος. Γεωργίου Χριστιαν. Κουσμάνοβα Σοφία. Διερονίκης Ανδρέας. Εργατού Διόλη. Ηρακλέου Σέλενα. Καλούτσικου Παρθένο Μαρία. Κολοκάση Μαρία. Κωνσταντίνου Ερνέστος Ορέστης. Μαρκίνου Μικαέλα. Μασακάρια Διάνδρου. Μικρόβας Δημήτριος. Μιχαήλ Σωτηρακρατία. Μπάρκα Χρυσάνθωνο Θαλασσία. Παπαγιώργιου Στέφανο. Παπά Κυπριάνου Μέλανη. Παπασοφρονίου Αγγελική. Πέτρου Στέφανη. Διαλάς Άθος. Σαλονικίδη Καλλιρόη. Σάντου Αλίνα Άννα Μαρία. Και Σταυρινίδη Σταύρος. Με χαρμολύπη αποχαιρετούμε και εσάς, τα παιδιά μας, το πιο σημαντικό κομμάτι της σχολικής μας καθημερινότητας. Μιας καθημερινότητας γεμάτης όμορφες αναμνήσεις, όπως αυτές που αποτυπώνονται στο αποχαιρετιστήριο βίντεο αναδρομή στη σχολική σας ζωή, εδώ στο Πανκύπριο Γυμνάσιο του 2022-2023. Ας το απολαύσουμε. Thank you.
ευχαριστήσουμε που ήσασταν όλοι εδώ απόψε να μοιραστείτε αυτή τη μεγάλη στιγμή των παιδιών μας. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια στα παιδιά και καλό καλοκαίρι σε όλους. Να παρακαλέσω τους υπευθύνους τμήματων να ανέβουν πάνω να πάρουν τους φακέλους απολυτηρίων πριν σας αποχαιρετήσουμε. Καλό βράδυ.